η κυρία Ιφηγένεια Τσοπανίδου, είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Δράμας με τη νέα περιφερειακή αναγέννηση και τον περιφερειάρχη κύριο Χρήστο Μέτριο. Κυρία Τσοπανίδου, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Φλεκτέ. Από Βόλακα ήρθα τα πόσο που είπατε. Με φλιδιάζετε, αλήθεια είναι. Την ώρα, ήταν και αργά η ώρα που μου πήρε τηλέφωνο, παρόλα αυτά τα κατάφερα στο παραπέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε εσάς, στο σταθμό σας, γιατί είναι ιστορία για την πόλη μας και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί και όχι μόνο. Υποψήφια με, με τη νέα περιφερειακή αναγέννηση, πώς πήρατε αυτή την απόφαση, κυρία Ζουμάνη? Το έναυσμά μου, κύριε Φυλακτέ, της τελευταίας στιγμής δεν είναι. Ήθελα να ασχοληθώ χρόνια πριν, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω, γιατί είχα άλλες προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, το είχα λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα μπορούσα κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τα κοινά και να προσφέρω στον τόπο μου, κυρίως φυσικά στον τόπο μου και περαιτέρω και σε ό,τι όπου μπορώ να προσφέρω πέρα από τον τόπο. Είσαι πάντα ενεργός πολίτης δηλαδή. Πάντοτε ήμουν, ναι. Αλλά δεν είχα τη δυνατότητα. Θεωρώ ότι για να ασχοληθείς με κάτι πρέπει να έχεις και τον χρόνο και τη δυναμική και τη δυνατότητα να το κάνεις. Ως εκ τούτου, ήμουν στο πίσω μέρος του μυαλού, όπως σας είπα και προηγουμένως, το είχα αυτό. Αλλά το έναυσμά μου ήταν και το μακεδονικό, γιατί είναι εποχές περίεργες. Και όλο αυτό μας πόνεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε άτομα που θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω για τον τόπο μας. Η περιφέρεια η δική μας είναι μία από τις περιφέρειες της Ελλάδος όπου δεν είναι και στα καλύτερά της όσον αφορά τις προτεραιότητες και τις δυναμικές που έχουν για ανάπτυξη. Όχι ότι δεν έχουμε τη δυναμική, αλλά είμαστε λίγο παραγωνισμένοι όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα η Δράμα. Ένας λόγος, επειδή με ρωτήσατε κιόλας, ήταν και αυτός. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου πρωτίστως και στην περιφέρεια στην οποία ανήκω. Και υποψήφια με την νέα περιφερειακή αναγέννηση, γιατί με τον κύριο Μέτριο? Με τον κύριο Μέτριο. Επειδή σας είπα και προλίγο, οι εποχές είναι περίεργες, ήθελα να συστρατευτώ με κάποιον άνθρωπο ο οποίος, όχι ότι δεν έχουν άλλη αξιοπρέπεια, ότι μου εμπνέει μια ιδιαίτερη αξιοπρέπεια. Και εκτός τούτου ήθελα να είμαι στοχευμένα, σε μια ομάδα στοχευμένα, για να μπορώ να γνωριζόμαστε μεταξύ μας και να μπορούμε να προσφέρουμε, να παράγουμε όλοι μαζί ένα έργο. Γιατί θεωρώ ότι και μετά τις εκλογές όλοι θα είμαστε αξιοποιήσιμοι, όπου και αν ανήκουμε βασικά, αλλά αν είμαστε και την παράταξη όπου θα έχει τη δυναμική να είναι στα πράγματα και την επόμενη μέρα, και φυσικά θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις τις δικές μου, γιατί θεωρώ ότι τα άτομα τα οποία πλαισιώνουν όλο αυτό το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δυναμικά και με αρχικό τον κύριο Μέτριο θα πάμε παρακάτω. Ακούτε φυσικά, το ζήσατε και το ζείτε και σαν ενεργός πολίτης, αυτό που λέμε εδώ περιφερειακή ανισότητα, προβλήματα για την περιοχή εδώ ιδιαίτερα της Δράμας, γιατί εσείς σαν υποψήφια στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, περιφερειακή σύμβουλο της Δράμας όμως, στην περιφερειακή ενότητα, αυτό μπορεί να ανατραπεί κατά την άποψή σας? Γιατί έφτεξε που φτάσαμε εδώ? Ναι, μπορεί να ανατραπεί και είναι και μέσα στις προτεραιότητες του κυρίου Μέτριου από τις συζητήσεις και τις επαφές που έχω κάνει μαζί του. Ήδη έχει ξεκινήσει σε αυτό το τομέα έργο. Κάποιοι βέβαια λένε αργήσαμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Θέλει να υπάρχουν οριμάσεις, θέλει να υπάρχει μελέτη, μελετικό πρόγραμμα και πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα για να μπορούν να ξεκινήσουν κάποια έργα. Εγώ, όπως γνωρίζετε, φέρω την καταγωγή μου από τον Ευρωκόπη της Δράμας και ως εκ τούτου γνωρίζω και τα προβλήματα της περιοχής μου, όπου η κάθε περιοχή βέβαια έχει τα δικά της προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα σε συνεργασίες με όλους τους φορείς και με όλες τις... Ένα πράγμα που λείπει σίγουρα είναι η συνεργασία πάντως. Δημιουργούνται ζητήματα γενικότερα σε αυτό το τομέα. Φυσικά τον Ευρωκόπη που έχει τα ιδιαίτερα προβλήματα, κυρία Τσοπανίδου. Είναι μια περιοχή που είναι κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο νόμο Δράμας, με πολύ περισσότερα και πολύ δυσκολότερα προβλήματα. Η ευρύτερη περιοχή Ευρωκοπίου. Είναι γεγονός ότι τον Ευρωκόπη έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Όλες οι περιοχές έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Το γνωρίζουμε άλλωστε όλοι μας. Δεν είναι κοινό μυστικό, δεν είναι. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Ξέρουμε ότι κάθε περιοχή, ανάλογα με το χωροταξική της θέση και γεωγραφική της θέση, έχει τα προβλήματά της. Όμως, τον Ευρωκόπη έχει ένα παραπάνω, γιατί έχει και τα προβλήματα των καιρικών συνθηκών. Που είναι αρκετά απομακρυσμένοι και τα χωριά δεν έχουν αυτή
Θα μου πεις και το ίδιο θέμα εκεί και το παραλέστη. Δεν έχουν αυτή τη δυναμική να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Έχουν απόσταση το ένα χωριό από το άλλο και ως εκ τούτου οι συνεργασίες είναι δύσκολες. Αλλά με αγάπη για τον τόπο και συνεργασία, με εργατικότητα και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι επαφές που έχετε με το. Ναι, θέλω να απαντήσω και στο προηγούμενο που είπατε σε σχέση με την περιφέρειά μας. Εγώ επειδή τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκα, πηγαίνω πάρα πολύ τακτικά στην Αλεξανδρούπολη. Είχα δουλέψει παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, πριν το 1991 είχα δουλέψει στην Αλεξανδρούπολη. Κρίνω και συγκρίνω ότι εκεί έχουν πετύχει αρκετά πράγματα σε σχέση με το δικό μας το νομό. Παντός στο προηγούμενο ερώτημά σας, οπότε εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και μας το οφείλει και ο κύριος Μέτιος αυτό. Το έχει δεσμευτεί κιόλας. Ναι, και έχει δεσμευτεί, δεν τελείωσα. Οι δεσμεύσεις είναι προεκλογικές. Όχι, όχι, δεν θα μπορεί να είναι. Αυτό τώρα με το δρόμο, Γιατί ακούμε για δρόμους, μιλάμε για δρόμους, αλλά δρόμους δεν βλέπουμε. Εσάς τώρα και σαν έναν πολίτη που ζει σε αυτόν τον τόπο, που βιώνει αυτή την περιοχή, που δούλεψε τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο, δεν σας προκαλεί έτσι δυσφορία? Η κατάσταση είναι τραγική. Όχι απλά δυσφορία, είναι τραγική. Περιττώ να σας πω ότι στις προηγούμενες εκλογές έλεγα να αφήσουμε τα βιβλιάρα μας στην πλατεία και να πετύσουμε τους δρόμους. Είναι γεγονός αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπερβάλλουμε με όσα μέσα και δυνατότητες έχουμε να αμβλύνουμε τα προβλήματά μας και αυτό για να μπορούμε να το πετύχουμε πρέπει να πετύχουμε να γίνουν οι δρόμοι και από τις δύο αρτηρίες τόσο προς Αμφίπολη Θεσσαλονίκη όσο και προς Καβάλα γιατί είναι βασικές αρτηρίες και θα πρέπει να δώσουμε δυναμική και στους επαγγελματίες μας, στους παραγωγούς μας, εμάς τους ίδιους να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική που έχουν οι δρόμοι για να έχουμε και προσέλευση επενδυτών για να μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ο νομός μας έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά που μένει ανεκμετάλλευτος. Αυτό είναι τραγικό. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αισιοδοξείτε ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα εδώ λέγεται κυρία Τσουμπανίδου, σχεδόν πάντα δεν υπάρχει λίστα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, αν μας πούνε να σας κάνουμε 8 δρόμους, ας πούμε, και δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, εμείς θα πούμε βάλτε και τους 8. Δεν θα έπρεπε να πούμε ότι πρώτη προτεραιότητα η Αμφίπολη, δεύτερη προτεραιότητα η Καβάλα ή ότι όπου κάτσει. Γιατί θυμίζει λίγο τυχερό παιχνίδι αυτό, όπου κάτσει λέει ο κόσμος τώρα, όποιος δρόμος γίνει. Αυτό κάθε ένας για τον τόπο του σωστά κάνει και το θέτει. Από εκεί και πέρα αυτοί που είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι πρέπει να ταξινομήσουν τα έργα, να δουν τις προτεραιότητες και πού μπορούν να προχωρήσουν κάποια έργα. Βέβαια, οι κεντρικοί άξονες είναι βασικός. Όλες τις περιοχές έχουν προβλήματα με τους δρόμους, γιατί περπατάμε όλους τους δρόμους και ένα παραπάνω τώρα που όλοι είμαστε όλη την ημέρα στους δρόμους. Θεωρώ όλοι οι δρομοί, όσοι είναι ασχολούνται με την περιφέρεια. Χιλιάδες υποψήφοι περιφέρονται. Μιλάμε τώρα για την περιφέρεια που περιφέρονται και πιο πολύ και εμείς ας πούμε περιφερόμαστε σε όλη την καλή επιτυχία και πολλές γυναίκες υποψήφιες. Καλή επιτυχία. Και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, παρένθεση. Οπότε όλοι έχουν τα προβλήματά τους, τα καταγράφουμε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, κερδίζουμε. Αλλά σε πρώτη φάση οι οριμάσεις έχουν σε αυτή την περίοδο ο δρόμος στα δύο τμήματα του δρόμου προς Καβάλα. Οπότε εκμεταλλευόμαστε αυτό, αφού έχουν δρομολογηθεί αυτές οι διαδικασίες και έχουν νομικά κατοχυρωθεί, χρηματικά έχουν κατοχυρωθεί πάλι τα χρήματα, οπότε αυτό το κομμάτι πρέπει να το ξεκινήσουμε. Φυσικά θα πρέπει να συνεργαστούμε οπωσδήποτε και για τον δρόμο της Αμφίπολης, γιατί και από εκεί θα μας έρθουν οι επενδυτές και εκεί κινείται πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και η επικίνδυνοτητα του δρόμου βέβαια, αλλά... Είναι και αυτό, ξέρετε τι γίνεται, επειδή ξέρετε τα οικονομικά εσείς καλά, οικονομικές σπουδές έχετε. Πόσο ξέρω. Είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά έχω σπουδάσει και δεν έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο φοβερό να μιλάμε μόνο για ανάπτυξη, για πόσα μεταφέρονται προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό ακούτε κι εσείς σαν πολίτες. Και να μην μιλάμε για τις ανάγκες των πολιτών να μεταχειριστούν. Δηλαδή, σε λίγο θα συζητάμε, δηλαδή, θα θεωρούμε πιο σημαντικό να μεταβερθούν άχυρα από τη συγκεκριμένη περιοχή παρά να κινούνται οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή. Ακούμε αυτό, αλλά βασική σημασία έχει. Αυτό ξεκίνησα να λέω την ώρα που κάνατε την παρέμβαση σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Ότι ναι, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό, γιατί είναι και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν εκτός όλων των άλλων οι μετακινήσεις μας, είναι και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν. Γνωρίζουμε όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά ότι η μετάβασή μας από έναν τόπο σε άλλο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί οι δρόμοι μας είναι τελείως κατάλληλοι.
Πολλές γυναίκες υποψήφιες. Πώς είδατε και την ποσόστοση και γενικότερα τη συμμετοχή των γυναικών και ποια είναι η αντίδραση των γυναικών της Δράμας στην υποψηφιότητά σας? Θεωρώ τώρα, μιλώντας ως γυναίκα και συζητώντας σε αυτό το θέμα με τις γυναίκες, θεωρώ ότι οι γυναίκες όντως θεωρούν ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πράγματα, που, όχι πολύ περισσότερα, αλλά μπορούν να κάνουν, γιατί έχουν μάθει στη ζωή τους οι γυναίκες να βάζουν ορίζοντες, να έχουν, όχι ότι οι άντρες δεν είναι τόσο τακτικοί, αλλά να βάζουν, να ταξινομούν τα θέματα, να προγραμματίζουν καλύτερα. Και δουλεύοντας με την καρδιά κυρίως, γιατί είμαστε και λίγο από διαφορετική στόφαση οι άντρες με τις γυναίκες, έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Δουλεύουμε με την καρδιά μας, δουλεύουμε με το συναίσθημα. Εγώ δουλεύω και με την ψυχή, όπου στην ψυχή ανήκουν ορισμένα πρόσωπα και ορισμένες καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτό το ευαίσθητο κομμάτι μας κάνει πιο ρομαντικές και βλέπουμε και από άλλη οπτική όλα τα θέματα. Ως εκ τούτου, και επειδή οι γυναίκες μεταξύ μας μπορούμε να συνεννοούμαστε, η συμπαράσταση των γυναικών είναι συναρπαστική, μπορώ να πω, αλλά χωρίς να θεωρώ ότι και οι άντρες δεν, εγώ τώρα τις επαφές μου που έχω, δεν με συμπαραστέκονται, γιατί εντάξει, όλοι που λίγο πολύ στην Δράμα είμαστε γνωστοί, έχουμε δραστηριοποιηθεί εδώ, έχουμε δείξει την ταυτότητά μας και, στον εργασιακό μας βίο, αλλά και στην κοινωνική μας δράση, οπότε είμαστε γνωστοί και οι άντρες, με όσους συναναστρεφόμαστε, αλλά και όσοι θα μας δουν μέχρι το τέλος και της προεκλογικής περίοδου, πιστεύω ότι και αυτοί θα μας παραεμπιστευτούν για τους ίδιους λόγους. Γιατί και το συνέστημα παίζει μια ιδιαίτερη δυναμική, νομίζω, στις μέρες που είμαστε και σε περίεργες εποχές. Το διακύβευμα των εκλογών. Παρακαλώ. Το διακύβευμα των εκλογών, το μήνυμα που πρέπει να περάσουν αυτές οι εκλογές περιφερειακές. Και όχι μόνο. Θα επαναλάβω ότι επειδή μιλάμε τώρα για ενδοπεριφερειακά, αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια πρέπει να είναι βασικός πυλώνας μας. Η καθαρότητα στα βλέμματά μας και στις θέσεις μας με τον κόσμο πρέπει να έχει πρωταρχική σημασία και μεταξύ μας να είμαστε σήμερα μια γροθιά και αύριο μια μπουνιά. Και όχι μόνο εμείς ή τις περιφέρειες, και όλοι μαζί. Μια γροθιά και μια μπουνιά. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα και τον τόπο μας. Να βοηθήσουμε όλους τους τομείς, όλους τους φορείς, γιατί έχουμε σε πάρα πολλά σημεία ανάγκες. Στην στους επαγγελματίες, σε έργα υποδομής που δίνουμε όλοι προτεραιότητες. Έχουμε, ας πούμε, τώρα ένα καλό θέμα, το φυσικό αέριο που μας αγγίζει αυτό το διάστημα και το γνωρίζουμε όλοι μας. Αναβάθμιση υποδομών. Πάνω απ' όλα να έχουμε συνέστημα και αγάπη. Να είστε καλά, κυρία Τσουμπανή μου. Καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή προσπάθεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σε όλους εύχομαι καλή επιτυχία. Και στους πολίτες θα ήθελα, σκεπτόμενοι να είμαστε όλοι μας, όχι ότι δεν είμαστε, αλλά αυτές οι εκλογές έχουν ένα άλλο διακύρευμα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε νέοι, δεν μπορούμε να πετύχουμε και να κάνουμε πράγματα. Να μάθουν άνθρωποι και τον κάθε να μας πει λεφτά, και όταν αποφασίσουν να ψηφίσουν, γιατί εγώ πάντα είμαι σκεπτόμενος πολίτης σε αυτό το θέμα, ψηφοφόρος, να ψηφίσουν άτομα που πραγματικά το λέει η ψυχή τους και μπορούν να κάνουν πράγματα για τον τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την κυρία Ευγένεια Τσομπανίδου. Ήταν η εκπομπή Παρεμβάσεις από το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος. Γεια σας.